Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το ξέρουμε ότι αναγνωρίζετε κι εσείς, δεν το μαθαίνετε από μας, ότι αυτό το πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στις τοποθετήσεις σας μέχρι τώρα, ο τόνος αυτός, δεν έχει καμία μα καμία σχέση με αυτή τη συζήτηση, το κλίμα που γίνεται στην καθημερινότητα του λαού μας. Και δεν συμμερίζεται ο λαός μας την αισιοδοξία σας, όχι γιατί είναι από τη φύση του απεσιόδοξου συγκρινιάρης, που το είπανε κάποιοι βουλευτές σας. Απλά φαίνεται για μια ακόμα φορά ότι εσείς εσκεμμένα προσπαθείτε να εξαπατήσετε. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει πολύ περισσότερη συσσωρευμένη πείρα σε ευρύτερα εργατικά λαϊκά στρώματα για το τι σημαίνουν αυτά τα παχιά λόγια που ακούμε αυτές τις μέρες, τι σημαίνει ανάπτυξη για όλους που λέτε και ξαναλέτε και πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά. Είναι μια χιλιοπαιγμένη κασέτα δεκαετίες από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και όχι μόνο, αντίστοιχα τη χρησιμοποιούν σαν λογική και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να σας κάνουν κριτική, ότι θα μεγαλώνει η πίτα και άμα μεγαλώνει η πίτα και σκύψτε το κεφάλι για αυτό, θα μεγαλώνει και το κομμάτι που θα πέφτει για τους εργαζόμενους, αυτούς που την παράγουν στην τελική την πίτα. Το ΚΚΕ είναι καθαρό, απευθυνόμενο πάντα στον ελληνικό λαό. Για να πάρουν ανάσα οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αυτοί που καταγράφουν κέρδη ρεκόρ με την απλόχερη στήριξη της κυβέρνησής σας και συνολικά του κράτους. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή, λέμε από αυτά που υλοποιεί ο προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί και ναι, στην κοινωνία μας υπάρχει ταξικός διαχωρισμός. Δεν χρειάζεται κανένας Μητσοτάκης, κανένας Ανδρουλάκης, κανένας Κασελάκης πιο πρόσφατα. Και κύριε Τσακαλώτη, απλά είναι, δεν είναι εδώ, είναι ο μαρτυριάρης της παλιάς παρέας της Σοσιαλδημοκρατίας αυτά τα οποία λέει. Κανένας τους δεν χρειάζεται για να αποκαλύψει, να αναγνωρίσει αυτόν τον διαχωρισμό. Χρειάζονται όμως όλοι για να κρύβουν και να παρουσιάζονται οι ίδιοι ως μάγοι και μεσίες που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μια χούφτα ανθρώπων να καρπώνονται όλο τον πλούτο, να μην ξέρουν κυριολεκτικά τι έχουν και τα εκατομμύρια αυτών που τον παράγουν να ζουν στις σημερινές δυσκολίες και τελικά δήθεν ως μάγοι θα τους έχουν όλους ευχαριστημένους. Παλιό παραμύθι με πολλούς τίτλους. Ανάπτυξη για όλους τώρα, δίκαιη ανάπτυξη, δίκαιη διανομή του πλούτου. Και ας αφήσουμε στην άκρη τις πολλές αμφιβολίες, όχι του ΚΚΕ, των διεθνών οργανισμών για το αν τελικά θα συνεχίσει να μεγαλώνει η περιβόητη πίτα, με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις στην οικονομία και το ενδεχόμενο ύφεσης ακόμα και μέσα στο 2024. Ας δούμε τα μεγάλα κομμάτια της. Ας δούμε τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν για το 23 ρεκόρ κερδών 15ετίας. Και αυτά τα ρεκόρ τα χτίζουν σε μια 15ετία που όλοι έχετε κυβερνήσει και με τους νόμους σας τους έχετε διευκολύνει να είναι εδώ, πολύ περισσότερο σε μια 15ετία που το λαϊκό εισόδημα έχει βρεθεί σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από τότε στις σημερινές συνθήκες και που ματώνει εκεί που αυτοί κερδίζουν. Ενεργειακοί όμιλοι, μεγάλα σούπερ μάρκετ, όμιλοι της ιδιωτικής υγείας πάνω στην απαξίωση και στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, λιμάνια και πάει λέγοντας. Έτσι, για παράδειγμα, οι Έλληνες εφοπλιστές, ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι, βλέπουν τα κέρδη τους συνεχώς να ενισχύονται και με τη μεταφορά τώρα του αμερικάνικου, του πανάκριβου για το λαό, αμερικάνικου LNG. Μια παρένθεση εδώ και για όσα υπόθηκαν το πρωί. Να, για κάποιους τελικά που είναι ευκαιρία οι πολεμικές συγκρούσεις και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, και που αυτό είναι το περιεχόμενο, το βαθύτερο περιεχόμενο και η ουσία και της εξωτερικής πολιτικής, που έλεγε το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης, και της βαθιάς εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και εκεί ρεκόρ λοιπόν τα κέρδη. Ποια φορολογική δικαιοσύνη λέτε με βάση αυτό? Με 50 φοροαπαλλαγές συνταγματικά κατοχυρωμένες για τους εφοπλιστές και εθελοντική φορολογία? Πείτε μας, υπάρχει για έναν εργαζόμενο που δεν μπορεί ένα χρόνο να πληρώσει εθελοντικά, να τα δώσει για έναν έμπορο ή για έναν βιοπαλαιστή, αγρότη, βιοτέχνη, τον ένφια, άλλους άδικους άμεσους και έμεσους φόρους? Πείτε μας μια κατηγορία εργαζομένων που η ετήσια φορολογία τους είναι όσο μία μέρα δουλειάς. Όσο είναι δηλαδή για ένα πλοίο ο ναύλος μιας μέρας που αρκεί μπορεί να είναι και περισσότερος από αυτά που τελικά δίνουν στο κράτος. Αυτούς μπουκώνεται και τώρα με επενδύσεις, με επιδοτήσεις, με κρατικό χρήμα,
αυτούς και με τις άγονες γραμμές και τώρα με την ανανέωση, λέτε, του γυρασμένου στόλου, βεβαίως, πού να βρουν λεφτά. Με τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, λέω για την ακτοπλοεία, ισχύει βεβαίως και για την Ποντοπόρο. Αυτή είναι η στήριξη του κράτους στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μέσα από το ξεζούμισμα του 95% της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό εκφράζει και ο προϋπολογισμός σας. Και όσα μαγειρέματα και αν ακουστούν, η ουσία αυτή δεν αλλάζει. Για να πάω και στο θέμα των ναυπηγείων και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην παρέμβαση του κ. Σκρέκα, αφορά βεβαίως όλη την κυβέρνηση. Όντως, πάνε οι εργαζόμενοι με ένα καλύτερο μεροκάματο στο σπίτι. Αντί να τους ζητάτε να σας πούνε και ευχαριστώ, αν δεν ξέρετε, ρωτήστε πόσες ώρες δουλεύουν για να πάνε στις σημερινές δύσκολες εποχές ένα καλύτερο μεροκάματο στο σπίτι. Το να χρειάζεται να δουλεύεις 30 μέρες το μήνα, Σαββατοκύριακα, χωρίς ρεπό, υπεροριακά, χωρίς καν την προσάυξηση που προβλέπει η σημερινή εργατική νομοθεσία, όλα αυτά τώρα που έχει δουλειά, αυτό λέγεται σύγχρονη σκλαβιά. Και κανένας εργαζόμενος δεν χρωστάει σε κανέναν να του είναι, δεν του είναι υποχρεωμένος και δεν χρωστάει σε κανέναν να τον ευγνωμονεί. Αυτή η εξάντληση, αυτή η εντατικοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα τα τελευταία 2 χρόνια να έχουν γίνει τόσα εργατικά ατυχήματα όσα είχαν γίνει τα προηγούμενα 30. Ταυτόχρονα οι επενδύσεις, μηδαμινές σε συντήρηση υποδομών, εξοπλισμού στην ασφάλεια των εργαζομένων, όλα αυτά βλέπετε είναι κόστος. Έκανε ή όχι φτερά το δώρο Πάσχα του 2023, το επίδομα αδείας του 2023, λέω γιατί αυτά ακούστηκαν, ας πούμε, τουλάχιστον ότι ήταν ανακρίβειες, προκλητικές ανακρίβειες του Υπουργού. Και σε αυτά και στο τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων που είναι προϋπόθεση για τα κέρδη και την ανάπτυξη για την οποία βαυκαλίζεστε, έχετε πολύ καλούς συμπαραστάτες. Και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται από τις τάσεις τους για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, Καραμαγκά, στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της ναυπηγικής βιομηχανίας στα χέρια ελάχιστων ομίλων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ και τις συμφωνίες με την ΟΝΕΞ και πάει λέγοντας. Και μιλάμε για ένα θέμα, τα ναυπηγεία, που στην Ελλάδα υπάρχουν πραγματικά μεγάλες ανάγκες ναυπήγησης και επισκευής. Τεχνογνωσία, δυνατότητες εκπαίδευσης, έμπειρο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό και υποδομές, που βεβαίως μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή, μετασκευή και συντήρηση σύγχρονων ασφαλών εμπορικών πλοίων, πολεμικών πλοίων, σιδηροδρομικού υλικού και εργαζόμενους με σύγχρονα δικαιώματα. Βεβαίως αυτό χρειάζεται ένα άλλο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο, όχι κίνητρο το κέρδος. Και σε αυτό το έδαφος κοινωνικοποιημένης παραγωγής και με συνεργασία των ναυπηγείων και όχι ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο, και σε συνεργασία με κλάδους μπορεί να εκτιναχθούν αυτές οι δυνατότητες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τι φοβάστε σήμερα, αφού είναι όλοι τόσο ευχαριστημένοι, και γιατί βάζετε στο μάτι διαρκώς τα δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων, και με τους νόμους σας, και που βλέπετε και στα ναυπηγεία που θα έπρεπε να είναι τόσο ευχαριστημένοι, γιατί στο Σκαραμαγκά, παράδειγμα, η διοίκηση ζητά από τους εργαζόμενους να υπογράψουν βεβαίωση ότι διαγράφονται από το σωματείο και δεν συμμετέχουν σε αυτό ως όρο για να υπογράψουν νέα σύμβαση και να μπορέσουν να εργαστούν. Ή την άλλη απαράδεκτη τελευταία εξέλιξη, τη συνδικαλιστική δίωξη, απόλυση του Προέδρου των Εργαζομένων στον Όμιλο Πιφασίν στον Πειραιά, που καταγγέλουμε και από το σημερινό Βήμα. Ήδη είναι φανερό και εκεί, μέσα από τη συλλογική τους πάλι οι εργαζόμενοι, τη συσπήρωση στο σωματείο τους, την αλληλεγγύη από τον κλάδο του φαρμάκου και από τους εργαζόμενους όλους της χώρας, έχουν, φαίνεται, τη δύναμη να επιβάλλουν το δίκαιο τους, την ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης και να είναι μία ακόμα μάχη ανάμεσα στις πολλές των τελευταίων χρόνων που φωτίζει το δρόμο της ενίσχυσης ενός ισχυρού εργατικού λαϊκού κινήματος με πανελλαδική εμβέλεια, χαρακτήρα που θα απλώνεται σε κάθε χώρο δουλειάς και κυρίως θα είναι σε κατεύθυνση σύγκρουσης με τη στρατηγική που μας έχει φέρει ως εδώ.